Αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων αδειάζουν συμβολικά δοχεία μεγάλα στα σκαλιά του Μεγάρου της Αντιπεριφέρειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Είχε προηγηθεί συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, από όπου οι αγρότες εξέφρασαν την έντονη δυσαρεσκιά τους για τη μέχρι σήμερα στάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ ξεκαθάρισαν ότι αν δεν αλλάξει η αγροτική πολιτική, θα απαντήσουν με δυναμικότερες κινητοποιήσεις, διεκδικώντας πρώτα απ' όλα αποζημιώσεις για την καταστροφή της φετινής παραγωγής ελαιολάδου. Έχουμε αποφασίσει να πάμε στην περιφέρεια ψήφισμα διαμαρτυρίας και να ζητήσουμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να του πούμε το πρόβλημα που υπάρχει στο νομό Χανίων από την καταστροφή του ελαιόκαρπου. Και ίσως δεν το έχουν καταλάβει η κυβέρνηση πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό αδιαφορούν. Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να δώσει αποζημιώσεις. Να μας κοροϊδεύει με προγράμματα τα οποία παραπέμπουν στο μέλλον του χρόνου. Οι αγρότες που έχουν δεχτεί ανεπανόρθωτο πλήγμα στις ελαιοκαλλιέργειες με τις συνέπειες στην παραγωγή να είναι σε πολλές περιπτώσεις δραματικές, είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν. Οι κινητοποιήσεις είναι για τα οξυμένα προβλήματα, ειδικά για φέτος. Η παραγωγή του λαδού έχει καταστραφεί από το δάκο και οι αγρότες είναι σε απόγνωση. Πραγματικά η οικονομική κατάσταση είναι τραγική. Αύριο στη Γενική Συνέλευση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων αναμένεται να καθοριστεί η πορεία των κινητοποιήσεων. Εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε πλήρης αποζημίωση 100% στον ελαιόκαρπο, διότι δεν φταίμε εμείς. Ζητάμε κατώτερες εγγυημένες τιμές. Ο αγώνας των αγροτών της Κρήτης βρίσκεται στην αρχή του. Στον Νότιο Ρέθυμνο, οι αγροτικοί σύλλογοι Πλατάνου και Μελάμπων δίνουν αγωνιστικό ραντεβού για την Παρασκευή στις 10 το πρωί στις Μάντρες, ενώ την ίδια μέρα βγαίνουν στους δρόμους και οι αγρότες των Ανογείων με την Επιτροπή Αγώνα Κτηνοτρόφων να απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δισταύρι στις 12 το μεσημέρι. Η Παρασκευή θα είναι η μέρα κινητοποιήσεων και για τους αγρότες του Ηρακλείου, οι οποίοι στις 10 το πρωί θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του ΕΛΓΑ.